Όχι, που δεν με πίστευε που σου λέω ότι μου στέλνουνε. Α, σου στέλνουνε. Ναι, ρε, σου λέω. Του αρέσει η εκπομπή, φαίνεται. Υπάρχουν και ανώμαλοι. Φοβάμαι μήπως σε χάσω. Γεια σας παιδιά, η Νάντια έχει αποφασίσει οι εκπομπές να βγαίνουν Τετάρτη. Τι κάνετε, Νάντια? Είμαι καλά, αλλά έχω κάθε φορά ρεπορτάζ και πρέπει... Στην ομίχλη. Πρέπει, ναι, ναι, στην ομίχλη. Εντάξει, το Moses Wright δεν το λες και ομίχλη που είναι 3 χιλιόμετρο το παιδί, φαίνεται από μακριά. Έχεις και Moses Wright συνέντευξη? Έχω Moses Wright, ναι. Και τι, μπαίνεις με το Moses Wright κατευθείαν? Όχι, δεν θα μπω με το Moses Wright. Τι εκπομπή είναι? Πάρε βάλε, powered by Betson. Φίλες και φίλοι, ο Τόλης ο Κοντζιάς είναι μαζί μας. Η κυρία Βελέτζα η Νάντια είναι μαζί μας πάντα εδώ κολόνα. Η εκπομπή θα βγει Τετάρτη και το κάνουμε όπως και την προηγούμενη εβδομάδα Τετάρτη, γιατί όταν υπάρχει σημαντική αγωνιστική υποχρέωση αφήνουμε να περάσει μια μέρα να την κάνουμε ολοκληρωμένη. Την εκπομπή, ολοκληρωμένη την ιστορία, υπό την έννοια ότι το βράδυ της Δευτέρας υπήρχε το Περιστέρι Ολυμπιακός, όπου πήγε η κυρία Βελέτζα και έχει φέρει συνέντευξη του παιχταρά του Moses Wright. Έχει καυτό ρεπορτάζ, καυτή συνέντευξη, αλλά δεν είναι το μόνο αντικείμενο στην εκπομπή μας. Τι άλλο έχουμε τώρα? Επειδή πολλοί ρωτάνε για τον ψηλό του Παναθηναϊκού, κάποιοι μου λένε στο Twitter ότι έχει κλείσει ο Ταβάρης, να το πω. Αυτά τα πούμε στο δεύτερο. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα τα πούμε και θα πούμε ποιοι είναι οι διαθέσιμοι ψηλοί για το καλοκαίρι που μπορεί να πάρει ο Παναθηναϊκός για να προσθέσει στην front line. Το Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως τον είδαμε και στην πίτα του Παναθηναϊκού που έκοψε στο Εκάλι Κλαμπ, είναι σούπερ αισιόδοξος και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Αταμάνη, Αγγελόπουλη, ο Μπαρτζόκας, μόνο αισιόδοξοι μπορούν να είναι σε τέτοια μεγέθη. Θα σου πω για ένα ελληνικό αστέρι που έρχεται από την Αμερική μετά. Είπαμε, θα σου πω για τους ψηλούς του Παναθηναϊκού και θα σου πω και μια έκπληξη από το NBA για ψηλό του Παναθηναϊκού που δεν στο έχω πει ακόμα, και γενικώς έχουμε πράγματα και βεβαίως πες το, του βασιλιά. Η κορώνα. Η κορώνα της εκπομπής. Εντάξει, η κορώνα της εκπομπής είναι η συνέντευξη με τον αξεπέραστο Μπάνε Πρέλεβιτς, τον οποίο θα έχουμε μαζί μας σε λίγο. Ένας τεράστιος παίχτης, μια τεράστια προσωπικότητα μέσα και έξω από το παρκέ, ένας θρύλος του πανευρωπαϊκού μπάσκετ, του μπάσκετ της Ευρώπης, και ένας θρύλος του ΠΑΟΚ, στις μεγάλες ομάδες του ΠΑΟΚ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και έχουμε να πούμε και πάρα πολλά για το βιβλίο του, το οποίο ονομάζεται «Η δύναμη της ήττας», και θα μας εξηγήσει ένας νικητής σαν τον Πρέλεβιτς πώς έχει ονομάσει το βιβλίο «Η δύναμη της ήττας». Τι άλλο έχεις? Είχες Ευρωλίγκα την προηγούμενη εβδομάδα, σαρώσαν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό. Ναι. Άντε, ξεκίνα. Ναι, ο Ολυμπιακός σάρωσε στο Κάουνας. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει πάρει τα πάντα. Ένας Ολυμπιακός τον οποίο ζήσαμε και στην Κρήτη, που πήρε το κύπελλο Ελλάδας δίκαια και πανάξια κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θυμίζει πράγματα πολλά πλέον από το πέρσι. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει πάρει 4 παίχτες από τη στιγμή που άρχισε η σεζόν. Άντε να βάλω 3 ή 4, γιατί ο Μπρασδέκης ούτως ή άλλως θα έπαιρνε παίχτη ο Ολυμπιακός. Αν δεν ήταν ο Μπρασδέκης θα ήταν ο Ναν. Αν δεν ήταν ο Ναν θα ήταν ο Τέρενς Ντέιβις. Εν πάση περιπτώσει θα έπαιρνε ένα παιδί, το είχε στο πρόγραμμα. Άργησε λίγο ο Μπρασδέκης να αποκτηθεί. Είναι ο Μπρασδέκης, είναι ο Νας Μητρουλόγκ, είναι ο Πετρούσεφ και είναι ο Μόζες Ράιτ. Με όλη αυτή την ανακατοσούρα ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει κάτι πάρα πολύ δυνατό τώρα και πάει για τα καλύτερα. Έχει πάρει τους δυο πρώτους τίτλους της χρονιάς στο Super Cup και το κύπελο Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό στον τελικό, και πάει για τα ακόμη καλύτερα. Μπροστά του έχει τη Βίρτους. Στο Κάουνας είπαμε σάρωσε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν τσίμα τα πράγματα, αλλά στο δεύτερο αποκαταστάθηκε η τάξη, επικράτησε η καλύτερη ομάδα. Ο Γουόκα που έκανε πράγματα και θάματα στο ποδόσφαιρο, ξέρεις τι λέμε? Τι λέτε? Έτσι, μπράβο. Εγώ ποδόσφαιρο ονιέται. Ναι. Εμείς ναι. Στο ποδόσφαιρο λέμε ότι αυτός ο παίκτης έπαιξε καλά εκεί γιατί ξέρει το γήπεδο. Αυτό το λέμε συνήθως στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ κάπου ισχύει. Ο Γουόκα που έπαιξε στη Ζαλγκύρη, ξέρει το γήπεδο, ξέρει και το έργο. Οπότε σάρωσε. Μακίσικ. Μακίσικ τρομερός και φοβερός. Ο Μακίσικ, ο οποίος επίσης έκανε το καλύτερό του φετινό παιχνίδι και στη συνέχεια πήρε και τη θέση του Μπρασδίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα και τον είδαμε και στο Περιστέριο, που δεν πήγε καλά, αλλά κέρδισε ο Ολυμπιακός
Στο Περιστέρι γενικώς ένας Ολυμπιακός μούρλια στο δεύτερο μήχρονο με τις Ζαλγίρις. Πήρε αυτό που ήθελε, έκανε το 3-3 με Μπάγερν, Βαλένθια και Ζαλγίρις και καλπάζει για τα ακόμη καλύτερα. 14 του μήνα έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, οπότε εκεί, Νάντια, σε βλέπω να είσαι πάνω στα τραπέζια, να χορεύεις. Να χορεύω. Mm. Να σου πω, πώς φάνηκε το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού μες στη Ρεάλ. Για τον Παναθηναϊκό είχα πει πριν από το μάτσο, όπως έλεγαν και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, όχι όλοι, δεν έλεγαν όλοι, γιατί κάποιοι πίστευαν στη νίκη και σίγουρα πίστευαν οι παίχτες που σάρωσαν στην Μαδρίτη. Δεν περίμενε να τα κερδίσει ο Παναθηναϊκός που ερχόταν πληγωμένος από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Πήγαινε στο μάτς της Μαδρίτης, όπως και η Ρεάλ βέβαια, απροετοίμαστος όσον αφορά στο κομμάτι της προπόνησης, υπό την έννοια ότι είχαμε τις εθνικές ομάδες, ήταν μέρες οι ομάδες μακριά από, ξέρεις, να είναι μαζί. Καθώς φαίνεται όμως μετά τον τελικό του κυπέλου ήταν καλό το να είμαστε χωριστά, ναι, να είναι χωριστά. Ο Παναθηναϊκός μπήκε μέσα και ποδοπάτησε την Ρεάλ. Ένας Παναθηναϊκός μαγικός, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έδωσε ρεσιτάλ μπάσκετ. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση εμένα. Στο δικό μου μυαλό θεωρούσα ότι κάποιος για να πάει να κερδίσει τη Ρεάλ πρέπει να κάνει το λεγόμενο καταστροφικό παιχνίδι. Να πας να ρίξεις κατοχές, να πας λίγο πιο σκληρά στην άμυνα. Καλά, σκληρή ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού. Αλλά ο Παναθηναϊκός, αυτό που μου έκανε, δηλαδή έβλεπα το μάτς και λέω, τι βλέπω, τι ποιήση είναι αυτή που βλέπω αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι ο Αταμάν το χειρίστηκε άψογα, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για τον ίδιο. Άσχετα από τα στατιστικά, δηλαδή έβγαλε off-ball καταστάσεις, εκεί είδες και το Χουάντσο να εμφανίζεται. Πήγε στο παιχνίδι της Ρεάλ και την κέρδισε. Ανοιχτό γήπεδο. Ο Λεσόρ κατάφερε να τρέξει, γιατί πού είναι το βαντάζ σε σχέση με τους πυλούς της Ρεάλ. Είναι εκεί. Αλλά και στο 5-5 έκανε ζημιά. Ναι. Ο Νάν ήταν αυτός που έπρεπε. Ήταν εκτελεστής και δημιουργός βέβαια. Πόσα ασίστ έδωσε, θυμάσαι? 7, ρεκόρ. Ρεκόρ Ευρώπης. Πόντι. Ρεκόρ Ευρώπης. Ναι, ρεκόρ Ευρώπης. Σλούκας 16 πόντι, 6 ασίστ. Η ομάδα λειτουργήσε άψογα. Για όσους είδαν αυτό το παιχνίδι, είδαν πολύ όμορφο μπάσκετ. Με επίθεση, με άμυνα. Τα λάθη τιμωρούνταν και από τις δύο πλευρές. Και οι δύο ομάδες έπαιζαν άμυνα και οι δύο έπαιζαν επίθεση. Ήταν ένα μάτς χάρμα οφθαλμών και μακάρι να δούμε πολλά τέτοια μάτς στη συνέχεια από όλες τις ομάδες. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια, και θεωρούσα ότι ο Παναθηναϊκός, αν πάει να κάνει κάτι, θα ήταν να πάει στο ψιλοκαταστροφικό παιχνίδι. Δεν το περίμενα. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, ήταν μούρλια. Ο Παναθηναϊκός δύο μούρλια, γιατί έπαιζε με την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και σάρωσε. Ο Λεσόρ, με το που τελείωσε το παιχνίδι, ερχόντουσαν τα συμβόλαια από το NBA, πετώντας με περιστέρια, γιατί έκανε εμφάνιση NBA και κάτι παραπάνω. Ο Σλούκας τρομερός φάνηκε και από την πρώτη φάση που ήμουν στο γραφείο και έλεγα στον Γιάννη τον Κουβόπουλο στο 22-13 που είχαν ο Παναθηναϊκός. Πατάει γερά ο Παναθηναϊκός. Βλέπω το μάτι γυαλίζει. Δηλαδή δεν μπήκε ένας Παναθηναϊκός που κοιμόταν όρθιος. Μπήκε ένας Παναθηναϊκός που πατούσε καλά. Δεν περίμενα ότι θα κερδίσει και στο 22-13 που προηγήθηκε η Ρεάλ. Λέω θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Μ' αρέσει να είμαι δίκαιος, να μην λέω μετά. Α, ναι, το περίμενα και έκανα γέρανα. Δεν το περίμενα να κερδίσει, αλλά κέρδισε και είναι μάγκας ο Παναθηναϊκός. Έπαιξε μπασκετάρα, αλλά ακόμη θέλει προσπάθεια. Η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη. Το πλεονέκτημα της έδρας για μένα είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία πλέον, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άναψε και τη φωτιά η Μονακό με την νίκη. Ναι, η Μονακό πρέπει να φύγει από τη διοργάνωση ή να μην θέλει για να μην βγει δεύτερη. Έχει παιχνίδια, παίζει με κάποιες καλές ομάδες, κάποιους περαμαϊκούς, οπότε δεν νομίζω ότι δεν θα πάρει τη δεύτερη θέση. οπότε πάμε για το 3 και το 4. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 14 Μαρτίου θα είναι κομβικό, εννοείται. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια για το Ολυμπιακός Σβίστους. Γενικώς εξαντλούνται τα εισιτήρια, το μπάσκετ έχει πάρει τα πάνω του και εμείς πάμε να μιλήσουμε με τον Πάνε Πρέλεβιτς, να πάρουμε και εμείς τα πάνω μας, να μιλήσουμε μια τεράστια προσωπικότητα, γιατί στο δεύτερο μισό της εκπομπής, παιδιά, σας έχει ένα πολύ μεγάλο αστέρι Ελληνόπουλο, η κυρία Βελέτζα, το οποίο έρχεται, ναι. Θα σας πει για τους ψηλούς του Παναθηναϊκού για το καλοκαίρι, ποιοι είναι οι διαθέσιμοι και ποια μπορεί να είναι η έκπληξη από το NBA, ένας παίκτης που αρέσει πάρα πολύ στην Άντια. Δεν τον ξέρει ακόμα, αλλά θα τον πω και αφού αρέσει εμένα, θα αρέσει. Όχι, τον ξέρει, δεν τον έχω πει τώρα, θα τον πω, αλλά θα σας αρέσει. Α, ωραία, εντάξει. Παιχτικά εννοώ. Okay. Και έχει Νάντια και Moses Wright από το Περιστέρι. Δηλαδή πήγε στο Περιστέρι, είδε τον Ολυμπιακό να κερδίζει με 85-67. Ναι, αυτό είναι το σκορ, τα θυμάμαι απ' έξω. Και να αποβάλλεται
ο Σπανούλης και έχει Moses Wright να μιλάει στην κάμερα της εκπομπής Παρεβάλλε της Kingbet. Πάμε να βρεθούμε με τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Πάμε. Νάντια, πού σε πάω? Πού με πας? Σε πάω σε μία από τις καλύτερες πόλεις της Ελλάδος, τη Θεσσαλονίκη, που δεν έχεις πάει ποτέ. Έχω πάει. Έχεις πάει? Ναι, και την έχω ταυτίσει με πολύ ωραίο φαΐ. Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά έχει τεράστιες προσωπικότητες, τεράστιες μπασκετικές προσωπικότητες, τεράστιες προσωπικότητες γενικώς. Πάμε να συναντήσουμε μια θρηλυκή μορφή του μπάσκετ. Ένα παιχταρά, ένα παίχτη που τα βάζε με κλειστά μάτια και τα βάζε όχι στο χαμηλότερο επίπεδο, στο υψηλότερο επίπεδο. Έναν μάγο της μπάλας που λέμε στο ποδόσφαιρο, έναν μάγο του μπάσκετ, τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Μπάνε μου, τι κάνεις? Κάθε μέρα και καλύτερα, είμαστε εσείς πώς είστε. Υγεία να έχουμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όλα τα άλλα να τα βρούμε. Υγεία με έχουμε, όλα άλλα λύνονται. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται εδώ, απορεί η Νάντια πώς ένας τόσο μεγάλος παίχτης έβγαλε ένα βιβλίο που έγινε η παρουσίαση την Δευτέρα, μια εντυπωσιακή παρουσίαση με μεγάλες προσωπικότητες, Παναγιώτης Γιαννάκης και όχι μόνο, ήταν εκεί. Ένας νικητής έβγαλε ένα βιβλίο για τη δύναμη της ήττας. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Γιατί όταν μάθεις να χάνεις, μπορείς και να κερδίσεις. Αυτό μας έδειξε εμπειρία από το αθλητισμό, που στο επαγγελματικό αθλητισμό ήμουν γύρω 30 χρόνια. Από παίκτης μέχρι και πρόεδρο της ομάδας. Είναι πολύ σημαντικό να μην φοβόμαστε την ήττα. Όταν έρχεται να την αγκαλιάσουμε, να διαβάσουμε τα μηνύματα που μας στέλνει, γιατί ποτέ δεν έρχεται, μάλλον πάντα έρχεται στη σωστή στιγμή που εμείς μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην το έχουμε καταλάβει, αλλά καταλαβαίνουμε μετά από το μονοπάτι που θα μας πάει. Η ήττα είναι χρήσιμη, είναι αναγκαία η αποτυχία, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το αθλητισμό, εγώ μιλάω γενικά για την καθημερινότητά μου. Ήταν, λέω, είχε πει ο Αργύρης ο Πεδουλάκης ότι την εμπειρία δεν την αποκτάς, δεν πατάς ένα κουμπί και την αποκτάς, την περπατάς, πρέπει να πάθεις για να μάθεις. Ακριβώς, μα δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Μέσα στις επιτυχίες έχεις άλλη ψυχολογική σύνθεση, βλέπεις άλλα πράγματα, χαίρεσαι, δεν δίνεις σημασία για τα λάθη που έχεις κάνει και αυτά που πρέπει να διορθώσεις. Αυτά φαίνονται μετά από τις ήττες. Κύριε... Και εκεί οι στιγμές βελτιώνεσαι και προχωράς. Πας σε άλλο επίπεδο. Κύριε Πρέλεβιτς, είδαμε ότι το βιβλίο σας δεν είναι αυτοβιογραφία που θα περίμενε ο πολύς ο κόσμος. Γιατί κάποιος να διαβάσει αυτό το βιβλίο? Όχι. Τι θα κερδίσει? Εκτός από τα ιστορικά γεγονότα. Ναι, το βιβλίο δεν είναι αυτοβιογραφία, γιατί δεν ήθελα να κάνω μια αυτοβιογραφία. Δεν με ενθουσίασε η ιδέα της αυτοβιογραφίας. Να πούμε ότι είναι αυτοπεριγραφικό βιβλίο. Χρησιμοποίησε τα γεγονότα από τα χρόνια μου στο αθλητισμό και κάθε γεγονός έχει και να έχει και δίδαγμα. Δηλαδή ήθελα πάντα από την πρώτη στιγμή ήθελα το βιβλίο να είναι πρωτοπόρο και διδακτικό. Εγώ το θεωρώ το βιβλίο της αυτοβελτίωσης. Έχει ιστορίες μέσα να υποθέσω το βιβλίο, ε? Έχει ιστορίες και κάθε ιστορία έχει ένα μάθημα. Το μάθημα του Ερυθρού Αστέρα έχουμε εμείς διαφορά. Είσαι του 66 με του 72. Σε θυμάμαι από τα χρόνια του Ερυθρού Αστέρα με θρηλυκό προπονητή που ήρθε μετά στον Πανιόνιο, τον Βλάντο Τζούροβιτς, με Μπόμπαν Γιάνκοβιτς. Δεν το ξέρουν οι πολλοί ότι ήσουν συμπαίχτης με τον Αίμνη στον Μπόμπαν. Θύμισε μας εκείνες τις εποχές. Ήταν άλλες εποχές, ήταν καταρχάς το πρωτάθλημα της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, που ήταν σίγουρα το πιο δυνατό πρωτάθλημα εκείνη τη στιγμή στην Ευρώπη. Ομάδες όπως Ερυθρός Αστέρας, Παρτιζάν, Τσιμπόνα, πρωταθλήτρια Ευρώπης, Γιουγκοπλάστικα, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν υπήρχε εύκολο παιχνίδι. Ήταν ένα πρωτάθλημα που όταν ήρθα στο ΠΑΟΚ, μου είπαν όλοι από τη Θεσσαλονίκη, περιμέναμε κάθε Σάββατο για να πιάσουμε κανάλι της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, τι πιάνανε από εδώ κανάλι, για να βλέπουμε το μπάσκετ. Ήταν εποχές που εκείνη δημιουργήθηκε και η σχόλη, την περίφημη σχόλη του Πλάβη,
και με τους προπονητές και με τους παίκτες. Μπόμπαν. Ο Μπόμπαν ήταν φίλος μου, μεγαλώσαμε μαζί, ήταν λίγο μεγαλύτερος από μένα. Σαν παιδί τον έβλεπα να παίζει στην εφηβική ομάδα του Ερυθρός Αστέρα και ήξερα ότι, μάλλον ξέραμε όλοι ότι αυτό το παιδί κάποια στιγμή θα γίνει επαγγελματίας παίκτης, θα γίνει μεγάλος παίκτης. Φαινόταν από την πρώτη στιγμή. Και εγώ προσωπικά δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Λένε, Νάντιά μου, ότι ο γιος καμιά φορά ξεπερνάει τον πατέρα και ο Μπάνε είχε συμπαίχτη και τον πατέρα του Αυντίγια, που τώρα, εδώ και χρόνια μάλλον, είναι στο NBA. Ναι. Είναι στο NBA το παιδί, να είναι καλά. Ακολουθεί που μια πολύ μεγάλη καριέρα. Με τον πατέρα του παίζαμε μαζί τότε στην ομάδα του Βελιγραδίου. Του πώς πήγες, Μπάνε, από τον Ερυθρό Αστέρα στον ΠΑΟΚ? Πώς ήταν το story? Το story ήταν ότι κάπου το 88 ή 87 πέσαμε αντίπαλοι με το ΠΑΟΚ στο κύπελο χώρας τότε. Είχα παίξει καλά, άφησα καλές εντυπώσεις και ο πρόεδρος τότε της ομάδας, ο Νίκος Βεντζής, έμαθε ότι ο προπαπούς μου από την πλευρά της μαμάς μου ήταν Έλληνας. Και τότε, εντάξει, οι νέοι δεν το θυμούνται, υπήρχε ένας κανονισμός που εφόσον είχες κάποιο Έλληνα στην οικογένειά σου, μπορούσες να πάρεις το δελτίο στην Ελλάδα να παίζεις σαν Έλληνας. Και έτσι εγώ βρέθηκα στο ΠΑΟΚ. Μετά από κάποιες διαδικασίες, στην αρχή είχαμε και κάποιες αντιδράσεις από άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ τα ξεπέρασε όλα και έτσι βρέθηκα εγώ στο ΠΑΟΚ να παίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα σαν Έλληνας και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια σαν ξένος. Ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχετε αντιμετωπίσει, ποιος είναι? Είναι ο Νιγκάλης. Είναι πολύ δύσκολοι αντίπαλοι. Ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχουμε όλοι είναι ο αυτός μας. Μόλις το ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, μετά αντιμετωπίζουμε και άλλα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Μπασκετικά δεν μπορώ να πω, ήταν πάρα πολύ μεγάλοι παίκτες αντίπαλοι μου. Και όπως μου είπε χτες και ο Παναγιώτης Ιωαννάκης, είχαμε και τότε ένα ωραίο υγιής συναγωνισμό. Έτσι ακριβώς. Τα ΠΑΟΚ Άρης ήταν παιχνίδια που καθήλωναν την Ελλάδα, όπως είναι τώρα, εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τότε ήταν το ΠΑΟΚ Άρης. Έτσι ήταν, τότε ήταν το ΠΑΟΚ Άρης. Ήταν και στις αρχές του άνοδου του μπάσκετ. Ήταν, μετά το 87. Μετά το 87 ήταν και το πρώτο άθλημα που έφερε μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες και στο επίπεδο εθνικής ομάδας και μετά με τους συλλόγους. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό, καινούριο και αγκαλιάσει και από όλη τη χώρα. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς πιανόταν τότε? Μπορούσες να το αντιμετωπίσεις? Σου κάνε γκολ που λέω εγώ από τα 8 μέτρα. Η αλήθεια είναι με τις άμυνες που υπήρχαν τότε, που δεν ήταν τόσο σκληρές, όταν ήσουν σε καλή μέρα, όχι μόνο εγώ, όλοι οι παίκτες, δύσκολα θα μπορούσε να σε μαρκάρει κάποιος. Γιατί ήταν έτσι λίγο και διαφορετικό το μπάσκετ. Σήμερα και είναι πιο σκληρό το άθλημα, έχει πάει πολύ στην ταχύτητα και δύναμη, και οι προπονητές έχουν βελτιωθεί, μάλλον όλο το σύστημα των προπονητών έχει βελτιωθεί. Πλέον κάθε ομάδα έχει 4-5 προπονητές και ένας παίκτης σταματιέται επιθετικά με μια ομαδική δουλειά και σε θέματα στρατηγικής και σε θέμα προσωπικής άμυνας. Δεν υπάρχουν πλέον, δεν είναι και σύνηθες πλέον τη σημερινή εποχή 30, 35, 40. Όταν βάζει κάποιος παίκτης 32, 33, όχι στο NBA, μιλάμε για την Ευρώπη, γίνεται πρώτο θέμα, που παλιά ήταν η καθημερινότητα. Κοιτάξτε, έχει αλλάξει το άθλημα. Είναι και πολύ περισσότερα παιχνίδια που παίζουν παίκτες. Το rotation της ομάδας είναι πολύ μεγαλύτερο. Εμείς παίζαμε 7 παίκτες, όντως είναι σπάνια. Παίζαμε πάνω από 35 λεπτά. Γιατί αν δέχαμε ήταν λιγότερα παιχνίδια. Και σε πιο χαλαρούς, θα έλεγα, ρυθμούς. Δυνατή ρυθμή για την εποχή, καμία σχέση με τους σημερινούς ρυθμούς. Αλλά όταν ένας παίκτης δεν παίζει ποτέ πάνω από 25-26 λεπτά μέσο όρο, είναι λογικό να μην μπορεί να βάλει 30 πόντους. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ποιο τρόπαιο ευχαριστήθηκες πιο πολύ από αυτά που πήρες και τι σε πόνισε περισσότερο, δηλαδή τι έχασες
τι ήταν εκείνο που σε πόνεσε περισσότερο και δεν μπόρεσες να κατακτήσεις. Εντάξει, μπασκετικά είμαι πολύ ικανοποιημένος με αυτά που έχω καταφέρει με τις ομάδες μου και ποτέ δεν σκέφτομαι τι θα γινόταν αν με είχε με κερδίσει εκείνο το μάτς και εκείνο το τίτλο και δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει κάτι. Ακόμα και οι ήττες, αυτό είναι και το θέμα του βιβλίου, μας, με έχουν οδηγήσει και τις ομάδες μου κάπου αλλού για να κερδίσουμε κάποια άλλα τρόπαια που δεν σκεφτόμασταν καν εκείνη τη στιγμή. Πάντα αναφέρω το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο το 1991 που έχουμε κερδίσει, γιατί αυτός ο τίτλος έχει ανοίξει και τον δρόμο και τις υπόλοιπες ομάδες να μπουν στη διαδικασία διεκδίκηση των ευρωπαϊκών τίτλων. Το κέρδισε το ΠΑΟΚ το 1991 και μετά από εμάς και ο Άρης και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν το συζητάω βεβαίως. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτός ο τίτλος ήταν από τους πιο σημαντικούς. Με την Γκάη Σαραγώσα, ε! Ναι, ναι. Κύριε Κέβιν Μαγκή και εσύ, έλα. Κύριε Πρέλεβιτς, είχατε coach στο να ήμουν στο Γιάννη Ιωαννίδη στην ΑΕΚ. Για να συνδέσουμε έτσι λίγο το παρελθόν με το παρόν τώρα. Έχετε δηλώσει ότι ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος, αλλά ότι ήταν δίκαιος. Δίκαιος με τους παίκτες και ότι νοιαζόταν για αυτούς. Πολλοί προπονητές υποστηρίζουν πως πρέπει να υπάρχουν πολύ αυστηρά όρια μεταξύ παίκτη και προπονητή, έτσι ώστε να υπάρχει πειθαρχία. Το γνωρίζετε αυτό και από τους coach της Πλάβης σχολής που αναφέρατε πιο πριν. Όμως, ο coach Ομπράντοβιτς αναφέρει ότι πρέπει να είναι φίλος ο προπονητής με τον παίχτη και ότι γιατί υπάρχει αυτή η άποψη. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό, έχοντας βιώσει όλα αυτά? Νομίζω ότι ο κάθε προπονητής έχει την δικιά του φιλοσοφία. Και με μια φιλοσοφία, με όποια έχει πετύχει μερικά πράγματα, δεν την αλλάζει. Στις παλιές εποχές ήταν πολύ πιο αυστηροί οι προπονητές. Υπήρχε μια σχέση με τους παίκτες, αλλά ήταν μια σχέση αλληλοσεβασμού. Δεν υπήρχε η διάθεση για τη φιλική σχέση. Τώρα μιλάω για την εποχή που έπαιζα εγώ. Σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πλέον προπονητής είναι διαχειριστής προσωπικότητων. Ειδικά σε υψηλό επίπεδο. Και προσπαθεί με το δικό του τρόπο να πλησιάζει το παίκτη και να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από το παίκτη. Πιστεύω ότι κάθε αθλητής και κάθε παίκτης χρειάζεται διαφορετική διαχείριση. Και αυτό το καταφέρουν και πλέον οι προπονητές που είναι σε ψηλό επίπεδο. Αλλά με κάποιον χρειάζεται να είσαι φίλος, θα είσαι φίλος. Με κάποιον θα χρειάζεται να έχεις μία απόσταση, θα έχεις μία απόσταση. Κάθε παίκτης χρειάζεται μια διαφορετική διαχείριση και αυτό το πετυχαίνουν πλέον οι προπονητές σε ψηλό επίπεδο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είναι τόσο αυστηρά όπως ήταν παλιά. Μπάνε, προπονητής, πρόεδρος, παίκτης, general manager ομάδας. Life coach. Ναι, τι είναι το πιο δύσκολο? Με το τρόπο που ήμουν πρόεδρος εγώ ήταν το πιο δύσκολο. Γιατί ήμουν πρόεδρος σε μια αθλητική ανώνυμη εταιρεία, στο ΠΑΟ, με διοίκηση πρωτοδικείου, χωρίς μεγαλομέτοχο, χωρίς οικονομική στήριξη από κάποιον άνθρωπο και έπρεπε να τα βγάλουμε πέρα μαζί με τις υποχρεώσεις αποκλειστικά από τα έσοδα. Ήταν το πιο δύσκολο εγχείρημα αυτό. Βεβαίως, άμα είσαι πρόεδρος σε κάποια άλλη ομάδα που υπάρχει ένας μεγαλομέτοχος, είναι εντελώς διαφορετικό το πράγμα. Τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις? Κάτι λείπει πέρα από τα χρήματα. Κάτι λείπει, ειδικά φέτος κάτι λείπει. Εντάξει, φέτος μπορεί να μην έχουν... Καταρχάς φέτος η ομάδα ήταν άτυχη, γιατί σε μια κρίσιμη στιγμή γίνονταν κάποια εξωαγωνιστικά θέματα που δεν είχαν σχέση με την ομάδα και από τότε δεν μπορούσε να συμμαζέψει την χημεία της ομάδας. Απλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια η ομάδα... Αυτό που μπορεί να κάνει, το κάνει. Είναι σε ένα καλό αγωνιστικό επίπεδο, διεκδικεί τα παιχνίδια. Σε καλή χρονιά θα βγει τέταρτη, πέμπτη, τρίτη, στις εποχές που ήμουν εγώ πρόεδρος. Σε κακή χρονιά θα βγει λίγο πιο κάτω, έβδομη, όγδοη. Με τις οικονομικές δυνατότητες που υπάρχουν, είναι μια αξιοπρεπέστατη πορεία. Πάνε ένας κολοσσός από τον ΠΑΟΚ που ένα τσαφ να κάνει... μαζεύει 8.000 κόσμο στο παλατάκι. Πώς γίνεται να μην βρεθεί ένας επιχειρηματής? Εγώ δεν λέω να βάζει τα λεφτά που βάζουν οι Αγγελόπουλοι και ο Γιαννακόπουλος,
αλλά να βάζει 1-1,5 εκατομμύριο. Δεν λέω, μιλάμε για ένα μέγεθος του ΠΑΟΚ τεράστιο. Ναι, θα σας αναφέρω την εμπειρία μου όσο ήμουν πρόεδρος. Με ένα στόχος που πάντοτε ήταν να φέρουμε κάποιον μεγάλο επιχειρηματία να αναλάβει την ομάδα. Και ένας από τους στόχους ήταν, άμα θα μπορούσε να την αναλάβει ο κύριος Σαββίδης που έχει το ποδόσφαιρο. Και πάντα η ερώτηση ήταν η ίδια. Άμα πάρω πρωτάθλημα, σε πού θα παίξω στην Ευρώπη? Και όταν του έλεγα εγώ, θα παίξει εκεί που παίζω εγώ τώρα, λέω, γιατί να έρθω, ασχολούμαι. Δεν έχει άδικο. Είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για τις ομάδες που ψάχνουν κάτι καλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος άνθρωπος, έτσι πως είναι Ευρωλίγα, που Ευρωλίγα την λατρεύω και βλέπω, την θεωρώ καλύτερο προϊόν μπασκετικό που υπάρχει. Την βλέπω περισσότερα και από το NBA. Αλλά έτσι πως είναι δομημένη, είναι πολύ δύσκολο στις ομάδες όπως είναι ΠΑΟΚ, Άρης, να βρεθεί κάποιος να επενδύσει, να βάλει πολλά χρήματα, γιατί δεν είναι επένδυση αυτό, χωρίς την ελπίδα ότι θα παίξει μια κάποια στιγμή, παίρνοντας το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, να παίζει στην κορυφαία οργάνωση. Μπάνε, ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα φέτος, Πάθνα, εγώ είσαι Ολυμπιακός. Και πάλι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, στους 8 θα μπουν σίγουρα. Από εκεί και πέρα, όποια ομάδα μπαίνει στις καλύτερες 8 ομάδες, μπορεί και να κερδίσει και την Ευρωλίγκα. Είναι τόσο οι ομάδες σε τόσο καλό επίπεδο και είναι διαφορά είναι στις λεπτομέρειες, στην ημέρα που θα βρεθούν στους Final Four κάποιοι παίκτες, στις 2-3 αποφάσεις των διαιτητών. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν μπορείς να προβλέψεις. Χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το έχουμε συζητήσει, πιστεύω ότι ο παίκτης που σου αρέσει περισσότερο δεν είναι πλέον στην Ευρωλίγκα, αλλά είναι στο NBA, είναι ο Βεζέγκοφ. Εντάξει, ο Βεζέγκοφ είναι ο ορισμός του μπασκετικού μυαλού. Ο παίκτης που δεν κάνει ποτέ τίποτα παραπάνω από αυτό που χρειάζεται για να πετύχει αυτό που θέλει. Αυτό το βλέπει σπάνια και αυτό είναι μπασκετική ευβοία. Το εύχομαι να πετύχει και στο NBA, γιατί πιστεύω ότι εφόσον διασφαλίσει το χρόνο συμμετοχής, τα νούμερά του τα κάνει. Αν έχει δηλαδή ένα 20 λεπτό, το 11-6 θα το έχει, δηλαδή 11 πόντι μέσο όρο, 6 rebound, Πιστεύω ότι τα έχει, ναι. Απλά στο NBA, βλέποντας εδώ και χρόνια, το πιο δύσκολο πράγμα είναι στην ομάδα σου να έχεις συγκεκριμένο χρόνο συμμετοχής, να κερδίσεις αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, εφόσον είσαι καλός παίκτης, τα νούμερά σου τα βρεις. Πάνε από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ποιος παίκτης σου αρέσει πάρα πολύ? Δηλαδή από το σημερινό καθεστώς των δύο ομάδων, ένας παίκτης που λες ότι αυτός... Εντάξει, οι ξένοι, η αλήθεια είναι, δεν έχουν χρόνο να ταυτιστούν ούτε με τους παίκτες, με τους φιλάθλους, γιατί 1-2 χρόνια μένουν και φεύγουν από την ομάδα. Εγώ πάντα πίστευα και πιστεύω ότι η δύναμη της μιας καλής ομάδας που θέλει ελληνικής, που θέλει να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, είναι Έλληνες παίκτες. Όπως τον Ολυμπιακό είναι Παπα-Νικολάου. Όπως τώρα στον Παναθηναϊκό είναι Σλιούκας, αλλά μπορεί να κάνει μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, είναι ένας Έλληνας παίκτης. Αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η ομάδα θα έχει ανάγκη, αυτή θα είναι παρόν. Μπάνε, τα χρόνια περάσανε. Εσύ όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ έπαιζε ο Μίτογλου, center back και center four, μπαμπάς. Τώρα το παιδί το ένα παίζει στην ΑΕΚ ποδόσφαιρο και το άλλο κάνει παπάδες στο μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Έχασα το Μίτογλου που κάνει τρομερή χρονιά φέτος. Είναι δύναμη του Έλληνα παίχτη. Έτσι ακριβώς. Να κλείσουμε με μία συμβουλή. Κύριε Πρέλεβιτς, φαρμακερό σουτ, θέλω να μας πείτε, μετράει το φόρμ ή να μπαίνει μπάλα μέσα? Τι πρέπει να κάνει ένα σουτέρ? Μετράει να μπαίνει μπάλα στο καλάτι, έτσι. Δηλαδή να είναι πίσω, μπαίνει, να είναι πλάι, δεν μας νοιάζει. Αυτό δεν μας νοιάζει. Το σουτ είναι θέμα προπόνησης, γιατί μέσα από την προπόνηση αποκτάς την αυτοπεποίθηση και αυτοματισμό απαραίτητο που χρειάζεται το σουτ. Εγώ δεν δέχομαι μετά από τόσα χρόνια να μου πει κάποιος δεν έχω ταλέντο για σουτ. Κάνει 1000 σουτ κάθε μέρα και θα δεις σε 3 μήνες πού θα βρίσκεσαι. Το στυλ, ο Τζον Κόρβας τι στυλ είχε, περίεργο στυλ, αλλά τα βάζε. Ναι, ήμουν τυχερός που είχα ένα προπονητή όταν ήμουν πιτσερικάς, που όταν όλοι προσπάθησαν να μου αλλάξουν τον τρόπο που σουτάρω,
τους έλεγε, αφού μπάλα μπαίνει στο καλάτι, αφήστε το. Αυτός είναι ο τρόπος που πιάνει την μπάλα. Ποιος προπονητής μπάνε? Ήταν έτσι στην εφηβική ομάδα που... Α, σε εφηβική. Okay. Ναι. Δεν έκανε καν καριέρα μεγάλη μπασκετική. Αλλά είχε μια συγκεκριμένη σωστή σκέψη. Τέλεια. Νάντια, να ευχαριστήσουμε τον Πάνε, να του ευχηθούμε υγεία να έχει πάνω απ' όλα, να χαίρεται την οικογένειά του και να πουλήσουμε πολλά βιβλία. Η δύναμη της Ίντας. Θα δώσεις κανένα δώρο? Θα δώσω δώρο. Έχουμε αποφασίσει να τα δώσουμε αυτά τα βιβλία γιατί αφορούν πολύ κόσμο και όχι μόνο τους αθλητές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Μπάνε Πρέλεβιτς, μεγάλη ιστορία στον χώρο του μπάσκετ, στον χώρο του πανευρωπαϊκού μπάσκετ, ένας πολύ μεγάλος παίχτης. Εσύ είσαι λίγο πιο μικρή από μένα, Νάντια μου. Εντάξει, εγώ μεγάλωσα με τους αθλητές του 2005. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Τεράστιος παίχτης, τεράστια προσωπικότητα, πολύ σοβαρός άνθρωπος και μας έκανε πιο πλούσιους, ακόμα πιο πλούσιους με αυτά που είπε. Λοιπόν, εκτός από το διάβασμα, okay, εγώ γνωρίζω λόγω διαβάσματος, λόγω εκπομπών, τον κύριο Πρέλεβιτς. Εμένα με έχει κερδίσει από το αποδυτήριο που λέμε. Είναι από την πρώτη επικοινωνία. Δηλαδή, το vibe που σου βγάζει, το πώς θα σου μιλήσει, το ότι είναι ευγενικός. Νάτος τώρα, άνοιξε τη συνομιλία και είπε, είμαι καλά κάθε μέρα και καλύτερα. Δηλαδή, αυτό και μόνο δείχνει το επίπεδο αυτού του ανθρώπου. Το επίπεδο και γιατί κανείς δεν τον αντιπαθεί. Δεν γίνει. Έχεις ακούσει εσύ κακό λόγο για τον κύριο Πρέλεβιτς. Εγώ ούτε γραμμένο έχω δει κάτι. Όλοι τον εξυμνούν. Δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Ένας άνθρωπος αποδεκτός από όλους. Το από όλους λέμε πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εντάξει, δεν μπορούν να μας συμπαθούν όλοι. Εννοείται αυτό. Αλλά ένας άνθρωπος κοινά αποδεκτός στον χώρο του μπάσκετ και όχι μόνο στον χώρο του μπάσκετ, κυρία Νάντια. Πάμε. Να συνεχίσουμε. Πάμε. Νάντια, σούπερ Μπάνε. Τρομερός και φοβερός. Θα δώσεις και δώρα, είπες, με giveaway κλπ. Εννοείται και θα δώσουμε στους φίλους ναι, εκπομπής. Ναι. Είναι πολύ ωραίο δώρο. Ένα βιβλίο πάντα είναι ωραίο. Πάντα είναι χρήσιμο. Πάντα είναι ωφέλιμο. Πρέπει ο κόσμος να διαβάζει. Είναι μια καλή συντροφιά. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διαβάζει καθόλου. Εγώ τα καλοκαίρια. Τώρα διαβάζω. Ναι, καθόλου. Δεν διαβάζω εννοώ βιβλία. Ναι. Διαβάζω. Ρεπορτάζ. Ναι, και πολύ μπάσκετ, παιδί μου, πολύ μπάσκετ. Δηλαδή, εγώ θα κάτσω μία ώρα, μία μισή ώρα την ημέρα να ενημερωθώ γιατί έχασα. Δηλαδή, έβλεπα χθες, όχι τι, Κυριακή, Overtime Elite. Ξέρεις τι είναι? Όχι. Τι είναι Overtime Elite? Θα σου πω άλλη φορά. Πάμε Περιστέρι, παιδιά. Πάμε Περιστέρι γιατί η κυρία Βελέτζα κάνει ρεπορτάζ καλύτερο από μένα και έχει Moses Wright. Πώς τον είδες τον Ράιτ, πώς τον βλέπεις γενικά? Πολύ ψηλό. Πλάκα κάνω. Είναι πολύ ψηλό. Είσαι εσύ ένα 62-63. Έλα ρε Τόλι, ένα 64. Εντάξει, είπαμε, δεν είμαι πόντο, χιλιόμετρο, μη με κοντένεις. Ένα 64, 6-9 είναι ο Moses Wright, 2-7, σε περνάει 43 πόντους. 2-6 δεν είναι. 6 και 42 πόντους. Εντάξει, δεν παραπάνω. Του βάζεις καλάθι? Μπορείς να του βάλεις? Όχι. Κάτσε. Πώς? Αν το χτυπήσω και να φύγω, ναι, μάλλον. Μπορείς. Τον περάσεις στα πόδια. Κάτσε ρε. Κάτω από τα πόδια. Κάτω από τα πόδια. Όχι να τον περάσεις στα πόδια. Μπορεί να τον περάσουν άλλοι κι άλλοι. Όχι. Εγώ θεωρώ, το έχω ξαναπεί και στην προηγούμενη εκπομπή και σε άλλες εκπομπές, είναι κάτι που έλειπε από τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Έχουν έτσι δύο πολύ δυνατά κορμιά. Έχουν τον Φάλτο Μιλουτίνοφ, ο οποίος αναρώνει ακόμη βέβαια. Αλλά δεν είχαν αυτό το πιο athletic ψηλό, έτσι, πιο κινητικό. Πιο mobile που λέμε. Πιο mobile, αναγιά σου. Πιο mobile σε απλά ελληνικά. Θεωρώ ότι ο Moses Wright δίνει κάτι στον Ολυμπιακό. Του έχει δώσει και τύχη, όπως του έτσι χαριτολόγησε λίγο να σπάσει ο πάγος με τον κύριο Moses. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή προσθήκη. Πάμε να δούμε τι σου είπε. Πάμε Περιστέρι. You are the lucky charm of Olympiacos, I guess. Since the time you arrived, they're just wins. How did you adapt so quickly? Teammates helped me. First time EuroLeague. First time EuroLeague? I mean, teams helped me. Teammates helped me get adjusted. They told me everything I needed to know about EuroLeague. Coaches was preparing me with film sessions and everything. And just all the work I put in the offseason really helped. And in Turkey, with Marcus and Fendi helped me. Okay. So, you won the first derby against Panathinaikos. How is that milestone for you? I mean, that's my first professional win. So... I mean, it's an amazing feeling to get the first one under your belt, so
I'm just glad we got the win. You're missing some guards right now. You suffer some injuries. Do you think Olympiacos is ready for the next 7 games, for the playoffs? I think we're always ready. We always have people stepping up whenever something happens. So we're always ready. We're built for all of this. So. Okay. Thomas is okay? Yeah. Hopefully. Αυτά λοιπόν, αντιά μου, σου είπε ο κύριος Ράιτ στο Περιστέρι. Μια εύκολη νίκη του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει μπροστά του την Βίρτους. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει προβλήματα. Θέλει τη νίκη χθες, προχθές, παραπροχθές. Θέλει και νίκη με 2 πόντους και πάνω για τις τυχόν ισοβαθμίες με Βίρτους κλπ. Να δούμε παραμονή του αγώνα ποιοι θα παίξουν και ποιοι δεν θα παίξουν. Αλλά ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός είναι το φαβόρι κόντρα σε μια έκπληξη της διοργάνωσης. Υπό την έννοια ότι κανείς δεν περίμενε να είναι τόσο ψηλά η Βίρτους Μπολόνια, αλλά του Μπάνκι. Του πάνε όλα σούπερ γιατί ο άνθρωπος κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά και με τη Λετωνία και με τη Virtus Bologna. Ένα ρόστερ της Virtus Bologna που δεν περίμενε κανείς ή σχεδόν κανείς να πάει ψηλά. Ένας Μπάνκι ο οποίος ανέλαβε τελευταία στιγμή υπό την έννοια όταν ότι έφυγε Σκαριόλο. Όταν έφυγε και ο Σκαριόλο πήγε ο Μπάνκι και ένας Λούντμπεργκ ο Δανός ο οποίος ήταν να φύγει με τον Σκαριόλο έμεινε και κάνει παπάδες. Το πρόγραμμα έχει Εφές Μπάγερν, Μονακό, Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι Ζαλγκύρης, Βαλένθια Μπαρτσελώνα και Ρεάλ Φενέρ. Πολύ μεγάλα Ωραίο. Παιχνίδια. Ναι, πολύ μεγάλα παιχνίδια. Είπαμε ότι η Μονακό δεν χάνει με τίποτα τη δεύτερη θέση. Η Ρεάλ είναι πρώτη, ψάχνουμε τον τρίτο και τον τέταρτο. Γιατί με κοιτάς. Το 4-5 πόσο πιθανό το βλέπεις να είναι ελληνικό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το βλέπω να χνοφαίνεται. Πολύ, 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 πολύ. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν την Παρασκευή, Φασολάδα. Φασολάδα. Πολύ εύκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, παρότι έχει επιστρέψει ο Ντεκόλο. Μπασκόνια Άλμπα, Φασολαδίτσα. Πολλά ο Σεντεκέρσκης ανανέωσε μέχρι το 2029. Εντέπια. Ένας παίχτης που τον σκεφτόμουν ότι αν και θα είναι και είναι πολύ ξένος στον Ολυμπιακό και θα είναι ότι θα ήταν ένας παίχτης που θα τέριαζε στον Ολυμπιακό. Παίχτης Ολυμπιακού, ε. Ναι, παίχτης Ολυμπιακού, ένα παιδί το οποίο είναι 98 γεννηθής, ένα παιδί το οποίο το έχει από μικρό η Μπασκόνια, ένα παιδί το οποίο έχει οριμάσει πάρα πολύ, έχει ανέβει επίπεδο στα 26 του. Είναι ένας παίχτης Ολυμπιακού, υπό την έννοια ότι μπορεί να παίξει στο 3 και στο 4, που ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ίσως του χρόνου ένα 3-4, έναν άνθρωπο να ξεκουράζει και τον Παπα-Νικολάου, γιατί ο Παπα-Νικολάου θα πηγαίνει από τα 34 στα 35, αλλά το παιδί ο Λιθουανός έμεινε εκεί εξάγερα στην Μπασκόνια, απορροπωσμένη στη Βιτόρια, που είναι ένα χάλια μέρος να είναι καλά ο άνθρωπος. Και το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, της Παρασκευής, είναι το Αρμάνι Παρτίζαν. Αυτά για τους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Για πες. Ναι, επειδή μου στέλνουν και στο Twitter και λοιπά ότι έχει κλείσει ο Ταβάρης. Πάλι λίστα. Όχι, 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 όχι. Κάτι έχω γράψει για άλλο πράγμα που θα σου πω μετά. Επειδή λένε ότι έχει κλείσει ο Ταβάρης, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Παιδιά, τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο στα χέρια μας. Ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος έγραψε ότι έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση η Real στον Ταβάρης. Δεν είναι κάτι που και να γίνει τώρα και να έχει γίνει, δεν είναι κάτι που θα το μάθουμε τώρα. Αυτή η χρονική περίοδος νομίζω είναι αρκετά καυτή για τέτοια. Ναι, ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται και για παίχτη της Ρεάλ. Εννοείται. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, επειδή με ρωτάνε τι μπορεί να πάρει το καλοκαίρι, είναι ο Ταβάρης που τον θέλει, είναι ο Πουαριέ επίσης που λύγει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, ένας παίχτης επίσης υψηλού επίπεδου. Μην φαντάζεται ο κόσμος ότι υπάρχουν 10 Ταβάρες. Ούτε στο NBA υπάρχουν 10 Ταβάρες. Είναι ο Μότλεϊ που μένει ελεύθερος από την Φενέρ. Ένας παίκτης πολύ καλός, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, ο πρώην παίκτης του NBA και της Λοκομοτίβ Κουμπάν. Ο Παπαγιάννης έχει συμβόλαιο και για του χρόνου με τη Φενέρ, αλλά έχει τον όρο να μείνει ελεύθερος. Και έχει και ελληνικό διαβατήριο. Το καλοκαίρι, ναι. καλά Έλληνας, δεν θα γίνει. Ναι ρε παιδί Ιαπωνικό. Μου, ναι. Καταλαβαίνεις ναι, πώς το ναι, λέω. Ναι. Ο Νίμπο είναι ένα παιδί της Μακάμπη επίσης. Πολύ μου αρέσει. Ναι, αθλητικό. Το οποίο και αυτό θα παίξει για κάποιες ομάδες. Ο Ιμπάκα μένει ελεύθερος, βέβαια είναι το 89 γεννηθής. Φήμες λένε ότι περνάει καλά στο Βερολίνο. Στο Μόναχο. Μόναχο, Μόναχο. Μόναχο. Γερμανία ήθελα να πω Βερολίνο. Πάει και στο Βερολίνο ή όχι. Αυτό δεν το ξέρω. Α, όχι, επειδή είμαι στο Βερολίνο. Λέω, Βερολίνο γλώσσα, θα πάω εγώ και το λέω συνέχεια. Γλώσσα λανθάνουσα. Έχω μάθει ότι περνάει καλά. Ναι, έβλεπα χθες NBA και λοιπά και το άλλο και ξέρεις ποιος. Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά ένας παίκτης που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από το NBA και είναι ένας παίκτης που θα τέριαζε στον Παναθηναϊκό. Για πες.
απασχόλησε τον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή είναι ο Γκόγκα Μπιτάτζε. Το παιδί ο Γεωργιανός, ο οποίος είναι στο Orlando Magic. Ένας παίκτης ο οποίος είναι 99 γεννηθής σαν τους Καλατζάκηδες, σαν τον Μωραΐτη. Ένας παίκτης ο οποίος σουτάρει, ένας παίκτης ο οποίος πήκε ρολάρι. Πήκε ποπάρι. Ναι, και πήκε pop και πήκε ρολ. Πολύ καλός παίκτης, ατζέντης του Μίσκο Ραζνάντοβιτς, με τον οποίο συνεργάζεται ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω αγωνιστικά, μπασκετικά, ότι ταιριάζει. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ταμάμ για αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτά θα τα δούμε το καλοκαίρι. Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα. Αν μας επιτρέψει και ο κύριος Φάνης εδώ που είναι το αφεντικό της εκπομπής, από την επόμενη εβδομάδα θα βάλουμε και μια ενότητα με τα νέα, όχι ταλέντα μόνο ελληνικά, παγκοσμίως. Θα φτιάξουμε κάτι. Απλά να σου πω ότι κάποια νέα ταλέντα έρχονται από την Αμερική και ένα από αυτά είναι ο Νίκος Γκλάρος Σταυρόπουλος. Δηλαδή το επίθετο είναι Γκλάρος Παύλα Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος, ναι, ναι. Είναι okay. 2009 γεννημένος, είναι στο ύψος γύρω στα 2,7-2,8, με το Greek Abroad, αυτό που έχει φτιάξει η Ομοσπονδία, ναι, mm-hmm. ψάχνει παιδιά σε όλη την Αμερική. Ήδη γίνεται μια διαδικασία πολύ σοβαρή, η οποία θα επεκταθεί και σε άλλα μέρη της Αμερικής. Η Αμερική δεν είναι Ελλάδα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Περιστέρι, Κρήτη, Πέραμα κλπ. Άστο το πέραμα, άστο το πέραμα. Θέλω να πω ότι είναι αχανής χώρα και κάπου θα υπάρχει ένας πολύ καλός παίκτης που δεν το ξέρουμε. Πάντως αυτό είναι ένα παιδί το οποίο κρατάμε το όνομα και θα τα δούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Θα δώσουμε μια συνέχεια στο SDNA την Τετάρτη το απόγευμα. Τι? Μ' αρέσει αυτό που κάνεις τόλι. Μπράβο. Αισιόδοξο. Όχι, να δούμε και παιδιά, να δούμε. Πάντα πρέπει να δίνουμε στον κόσμο εμείς που ασχολούμαστε περισσότερο, γιατί ο κόσμος αρκετός ασχολείται με τον μπάσκετ, αλλά εμάς είναι η δουλειά μας. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά δίνεις προβολή σε κάτι που. Θα το δούμε μπροστά μας. Απλά λέμε κάτι το οποίο 2024 Μάρτιο το λέμε εμείς και αν το δει ο κόσμος μετά από ένα χρόνο. Για τον Άζ Μίτρου Λόγκ και τον Ελάιζα έγραφα το 2013 στο site του Sport FM. Ναι. Και ένας νόμιζε ότι είναι τρεις παίχτες. Κάτσε του λέω Άζ Μίτρου Λόγκ. Άζ Μίτρου Λόγκ, του λέγα, ακούς. Ναι, ναι, ναι. Και λέει, ποιοι είναι αυτοί. Λέω, ένας είναι. Ένας. Και ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Μου λέει, αυτοί. Ένας. Ένας. Ένας δεν μοιάζει με κανένα, μία δεν μοιάζει με καμία. Νάντια Βελέτζα. Τόλ Σκοτζιάς. Πάμε να φύγουμε, παιδιά. Θα τα πούμε. Αλλά τι λέει ο Φάνης. Θα τα πούμε Τετάρτη στο κανάλι της Kingbet στο YouTube και στις πλατφόρμες ήχου και στο Spotify. Ήταν το Πάρε Βάλε Powered by Betson. Μπράβο Φάνη που είναι εδώ. Εγώ βιαζόμουν να φύγω γιατί έχω τον καφέ που έχει κρυώσει, θα λουστώ σε λίγο, θα κάνω ένα λούσιμο. Οπότε φύγαμε την επόμενη εβδομάδα, παιδιά. Πρώτα Θεός η εκπομπή θα βγει. Ναι, νομίζω Σαββατοκύριακο είναι η Α1, δεν έχουμε τη Δευτέρα κάτι. Θα βγει Δευτέρα, δηλαδή θα γραφτεί Δευτέρα και θα βγει Τρίτη. Γεια σας! Γεια σας!